Η επιστροφή της μικρής συνοδεύτηκε με πολύ αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Η μικρή δεν θα μπορεί να επισκέφτεται την μάντρα του πατέρα του, Αντώνη, του παππού της, δηλαδή στο Σκαραμαγκά. Θα μας πει στη συνέχεια πώς αισθάνονται και ο Αντώνης για αυτό τον όρο που έθεσε η εισαγγελέας. Όπως επίσης θα πρέπει να υπάρχει και μια συνολική επιτήρηση από κοινωνικούς λειτουργούς και των γονιών και της μικρής και των συνθήκων διαβίωσης μέσα στο σπίτι. Τώρα από εκεί και πέρα, στις 16 Ιουνίου θα κριθεί η τύχη της, μάλλον θα είναι το δικαστήριο, γιατί και οι δύο γονείς κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, για έκθεση της μικρής σε κίνδυνο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο μετά από δύο αναβολές. Αλλά φαντάζομαι, όπως και να έχει, από τη στιγμή που η εισαγγελέας έχει διατάξει την επιστροφή της μικρής στο σπίτι, είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πώς είναι η μικρή, να ξεκινήσω από τη μαμά. Τι σου λέει, πώς αντιδρά μετά την περιπέτεια? Είναι χαρούμενη που είναι στο σπίτι. Αγχώνεται λίγο. Δηλαδή, ήθελε να δούμε τη φίλη της, να πάμε στο νοσοκομείο, αλλά δεν θέλει να πάει για να με την κρατήσουν. Δεν μιλάει πολύ για την ημέρα που ήταν στο δάσος ή που έλειπε. Για το νοσοκομείο πιο πολύ μου μιλάει. Τι λέει δηλαδή για το νοσοκομείο? Γιατί την άφησε στο νοσοκομείο, της λέγαμε ότι σπάσανε σωλήνες και τέτοια. Νομίζω ότι στήχησε αυτό, γιατί ήταν πάρα πολλές ημέρες. Προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε κάπως. Άρα δηλαδή η μικρή αισθάνεται ότι όχι μόνο την αφήσατε στο δάσος, γιατί αυτό θα κριθεί από το δικαστήριο και πώς έγινε, αλλά αισθάνεται ότι εσείς τέτοι που την εγκαταλείψατε στο νοσοκομείο. Ναι. Νομίζω ότι η Μαρία μου πιστεύει ότι εγώ την αφήνω στο νοσοκομείο ή την αφήνω στο κρεβάτι, με την έννοια ότι δεν πάω να την πάρω, γιατί συνέχεια πήγαινε και την έπαιρνα όπου και να ήταν. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό στο παιδί μου, αλλά ελπίζω ότι θα το ξεπεράσουμε. Εργάζεσαι? Όχι. Είσαι διαρκώς με τα παιδιά σου σπίτι? Ναι. Η Μαρία είναι κοντά σου, δηλαδή περνάτε πολλές ώρες μαζί? Ναι, η Μαρία δεν ξέρω αν είναι επειδή είναι κοριτσάκι πιο μικρό, είναι πολύ της αγκαλιάς, κάνουμε πράγματα μαζί. Ο μεγάλος μου πηγαίνει και στο σχολείο, οπότε φεύγει μερικές ώρες και εμείς είμαστε μόνες μας. Είσαστε οι δυο σας. Μάλιστα. Την απόφαση, να ρωτήσω τα δύσκολα πάντα, στον μπαμπά. Την απόφαση να μην πηγαίνει το παιδί στο σπίτι του παππού. Όχι στο σπίτι του παππού, στη μάντρα. Μάντρα του παππού. Στη το μάντρα. Σπίτι του παππού είναι αλλού. Ωραία, στη μάντρα. Τον παππού μπορεί να το βλέπει κανονικά το παιδί. Α, κατάλαβα. Η απόφαση για να μην πηγαίνει εκεί το παιδί ήταν ότι, επειδή έχουμε πολλά σκυλιά, και καθαρά για υγειονομικούς λόγους, ναι, το οποίο το δεχτήκαμε αμέσως. Δεν είχαμε κανένα θέμα το να μην ξαναπάει το παιδί εκεί. Δεν υπήρχε λόγος. Μήπως είναι και λίγο γιατί πιστεύουν οι ψυχολόγοι ότι αν πάει στο ίδιο σημείο θα ταραχτεί, γιατί θα αισθανθεί ότι είναι στο ίδιο περιβάλλον. Μήπως νιώσει ανασφάλεια, μήπως νιώσει ότι μπορεί να της ξανασυμβεί το ίδιο? Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα ψυχολόγων. Όχι. Ψυχολόγοι μας είπαν, οι ψυχολόγοι που ήταν το παιδί στο παιδόν, μας είπαν από την αρχή ότι είναι υγιέστατο παιδάκι, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα με τους ψυχολόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς μεγαλώσατε τη μικρή Μαρία και πώς φτάσατε στο σημείο να τη χάσετε μέσα από τα χέρια σας. Και θέλω να δω μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, τι πιστεύετε εσείς οι ίδιοι ότι έχει συμβεί στο κοριτσάκι σας, έτσι? Λοιπόν, εσείς πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε 10. Παντρεμένη τα 8. Είσαστε 10 χρόνια στην ουσία, έχετε αυτή την οικογένεια, έχετε δύο παιδάκια. Έτσι δεν είναι? Έχουμε τρία. Α, έχεις και τον πρώτο σου γάμο, αλλά δεν μένει μαζί σας η κόρη σου? Όχι, έρχεται μαζί μας Σαββατοκύριακα, γιορτές. Το νόμιμα ότι έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη μητέρα της, η οποία προσφέρθηκε να έρθει και στο δικαστήριο να με υπερασπιστεί σαν γονιό και σαν τη Μαρίνα, σαν μητέρα. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τη μικρή και με τη μεγάλη, δηλαδή, και μεγαλώνουμε όλα μαζί. Ωραία. Είμαστε μια οικογένεια. Είναι δεμένη οικογένεια. Και μαζί έχετε δύο παιδιά. Μάλιστα. Τη μικρή Μαρία που είναι 4 χρονών. Και το Γιώργιο Μάξιμο. Και ο Γιώργιος Μάξιμος που είναι? Είναι 5. Α, έχουν τα παιδάκια πολύ μικρή διαφορά. Ναι, έχουν 18 μήνες διαφορά. Μόνο. Είχατε πάει να κάνετε Πάσχα με τον παππού. Εκεί. Τώρα, πού τα γυρίζετε πίσω στο μυαλό σας, να δείτε τι είναι αυτό που συνέβη, πού έχετε καταλήξει, για το πώς χάθηκε η μικρούλα, να ξεκινήσει η μαμά. Ποιος ήταν, ποιος την είδε τελευταία φορά, δηλαδή,
Είσαστε συναντεταρνοί, είσαστε κάπου όλοι μαζεμένοι, τρώγατε. Όχι, είχαμε τελειώσει το φαγητό, ναι. Είχε περάσει η ώρα και ετοιμαζόμασταν να φύγουμε. Τους είχε πάρει ο παππούς πεπόνια που τους αρέσουν και άφησε για μερικά λεπτά τα παιδιά στον παπά τους για να πούμε σε να ετοιμάσω να φάνε. Μέχρι να κόψω το μισό είχε εξαφανιστεί και την ψάχνανε ήδη. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρουμε πώς έγινε. Μέχρι να κόψεις το μισό πεπόνι για να δώσεις τα παιδιά. Ναι. Είχε εξαφανιστεί. Η μικρή ήταν μαζί με τα αδέλφια της, είχε και άλλα παιδάκια ή ήταν μόνο το αδερφό της? Ήταν με τον αδερφό της. Όταν μπήκα μέσα είχα οπτική επαφή μαζί της, δηλαδή ήταν 2-3 μέτρα πιο εκεί. Μετά τον άντρας μου έξω. Τα έβλεπα και τα δύο τα παιδιά. Κάποια στιγμή ο μεγάλος ανοίγει μία βρύση. Τρέχω να κλείσω τη βρύση για να τους μαλώσω και του λέω πού είναι η Μαρία. Του λέω ποιος το κάνει, μου λέει Μαρία. Του λέω πού είναι η Μαρία, μου λέει στο πόνι. Πάω στο πόνι, δεν βρίσκω τη Μαρία. Πού είναι η Μαρία από πάνω, πάλι δεν βλέπω τη Μαρία. Και εκείνη τη στιγμή τους κινητοποιώ όλους ότι χάσαμε τη Μαρία και σηκωθήκαμε και άρχισαμε αμέσως να ψάχνουμε. Δηλαδή στην ουσία δεν αφήσαμε καθόλου. Δηλαδή δεν είχα πάει κάπου αλλού και άφησα τα παιδιά να παίζουν μόνα τους. Ξαφνικά έχασα το ένα παιδί. Έτρεξα να μαζέψω το ένα και έχασα το άλλο. Αυτό μου συνέβηκε. Εκεί λοιπόν αρχίζετε μετά από αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, όπως λέτε, να ψάχνετε τη μικρή και δεν τη βρίσκατε πουθενά. Μπορείς να μας πεις τα συναισθήματά σου γι' αυτό? Τι ένιωθες εκείνη την ώρα? Εγώ το πρώτο πράγμα ήταν πανικός, δηλαδή ούρλιαζα, τη φώναζα. Πήγα από πάνω που πίστευα ότι ήταν, κατέβηκα κατευθείαν στο δρόμο να βεβαιωθώ ότι δεν έχει κατέβει στη λεωφόρο και μετά ανέβηκα από την πάνω μεριά και φώναζα, γιατί δεν φαντάστηκα ότι ήταν κάπου μακριά. Μετά πέρασαν μερικά λεπτά και είδα ότι δεν είναι πουθενά και αυτό που ένιωθα ήταν ότι ήθελα να πεθάνω. Δηλαδή είχα πάει πάνω, είχα πέσει στο χώμα και έλεγα θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να γυρίσω σπίτι. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Μετά ψάχναμε για λίγο μόνοι μας και μετά καλήσαμε την αστυνομία να μας βοηθήσει. Εσύ Αντώνη, πώς ένιωθες? Εγώ τα πρώτα 5 λεπτά ήμουν σίγουρος ότι ήταν κάπου εκεί και ότι θα την πιάσω και θα την μαλώσω. Δηλαδή, έψαχνα να την βρω να την μαλώσω. Όπως κάθε γονιός, ναι. Τι έκανες, παιδί μου, γιατί έφυγες. Γιατί με τρέλανες, ναι, ας πούμε. Και ναι. Μετά τα πρώτα 5 λεπτά αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι το παιδί δεν βρίσκεται εκεί. Και λέω, μας το πήραν το παιδί. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να χαθεί έτσι. Αρχίζω ψάχνω πρώτα σε ψυγεία, γιατί ξέρεις, έχω ακούσει ιστορίες με παιδάκια που μπαίνουν σε ψυγεία και έχουν. Ανοίγω λοιπόν δύο ψυγεία που είχαμε, δεν βρίσκω το παιδί. Ψάχνω όλα τα αυτοκίνητα. Στέλνω τον έναν με ένα μηχανάκι να περάσει το χωματόδρομο, τον άλλον με άλλο μηχανάκι να κατέβει τη λεωφόρο Σκαραμαγκά, δηλαδή το δρόμο κάτω. Και αρχίζω και ψάχνω όλα τα αυτοκίνητα. Όλο αυτό μου πήρε γύρω στα 20 λεπτά. Και μετά τα 20 λεπτά, αφού δεν τη βρήκα πουθενά, κάλεσα την αστυνομία. Κάλεσα την αστυνομία, μου είπαν να φύγω να πάω στο τμήμα Χαϊδαρίου. Ήρθε ένα περιπολικό με δύο άτομα και και δύο μηχανές της δύναμης Δίας. Φύγαν τα παιδιά της Δίας, ψάχνανε στο Σκαραμαγκά. Το περιπολικό, το πλήρωμα άρχισε και εκείνο να ψάχνει τα αυτοκίνητα. Μου είπαν να πάω στο τμήμα, πήγα στο τμήμα, το κατέθεσα. Ωστόσο, κάναμε ανάρτηση στο Facebook. Εμείς φωνάξαμε το χαμόγελο του παιδιού. Προσπαθήσατε με κάθε τρόπο να βρείτε το παιδί. Έχει σημασία αυτό που σας λέω, γιατί μας κατηγορήσαν για κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύαν. Ότι δηλαδή, δεν δράσατε άμεσα. Και ότι δεν δράσαμε άμεσα και ότι μας κατηγορούσαν ότι το είχαμε αφήσει και δεν πήραμε χαμπάρι πότε έφυγε και κάποια στιγμή. Δηλαδή, ανυπόστατα πράγματα, γιατί τα κάναμε όλα μέσα σε χρόνο μηδέν. Κοίταξε, Αντώνη, ακούγονται σε κάθε υπόθεση που παίρνει δημοσιότητα, ακούγονται πάρα πολλά. Πολλοί κάνουν σενάρια, υποθέσεις. Κανείς πρέπει να έχει τη σοβαρότητα και την ψυχραιμία να μάθει όλα τα δεδομένα και να περιμένει να δει ποια θα είναι και η κατάληξη του θέματος πριν βγάλει προώρα συμπεράσματα. Εντάξει, αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί εύκολα κρίνεις έναν άνθρωπο από την εμφάνιση, από τον τρόπο που μιλάει. Είναι πολλοί που κρίνουν εύκολα. Εσένα σε έκριναν από την εμφάνιση και επειδή στο Facebook είχες ανεβάσει διάφορα συνθήματα που κάποιοι τα έκριναν ως εθνικιστικά ή ό,τι άλλο. Είμαι πατριώτης και δεν τρέπομαι γι' αυτό. Και την γυναίκα σου θέλω να σου πω ότι την έκριναν από την ψυχραιμία που έχει, γιατί έχεις, Μαρίνα μου, έναν τρόπο να μιλάς, ο οποίος είναι πάρα πολύ ήπιος. Είσαι πολύ, πώς να σου πω, αποκνείς μια ηρεμία. Αυτή η ηρεμία, λοιπόν, για κάποιους δεν συνάδει
με τον πανικό που μπορεί μέσα του να κρατάει ένας άνθρωπος και να έχει. Δηλαδή εσύ μπορεί να σου να σε ακραίο πανικό που έχεις χάσει το παιδί σου, αλλά το γεγονός ότι έχεις αυτοσυγκράτηση, που να μην ουρλιάζει μπροστά στον κόσμο ή να μην κλαις. Ναι, δεν μπορώ μπροστά στον κόσμο. Πρέπει, δεν γίνεται. Απλά το ότι προσέχω τη συμπεριφορά μου δεν σημαίνει ότι μπορώ να ελέγξω και τα συναισθήματά μου. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, δεν θα βοηθούσε να ούρλιαζα και να φώναζα και να τους έβριζα. Γιατί ήρθαν στιγμές που τους κατηγορούσα όλους, η αλήθεια είναι. Αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να βρω το παιδί μου, όχι να τσακωθώ με όλο τον κόσμο που ήταν εκεί. Πάρα πολύ σωστά είναι αυτά που λες και με σοβαρότητα, αλλά σου εξηγώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εύκολα μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα από επιφανειακά στοιχεία, χωρίς να ερευνούν σε βάθος την υπόθεση. Όταν λοιπόν μία γυναίκα δεν έχει την, αν θέλεις, προβλεπόμενη συμπεριφορά, να κλαίει, να φωνάζει εκείνη την ώρα, θεωρούν ότι κάτι τη συμβαίνει. Ότι κάτι κρύβει, ότι η γυναίκα δεν είναι καλά, ότι κάποιο θέμα έχει. Εσύ λοιπόν, επειδή έχεις μια πραότητα, μιλάς και τώρα που μιλάς. Ναι, ναι, είναι το φυσικό μου, είναι πάντα έτσι. Μιλάς ήρεμα, χαμηλόφωνα, μετρημένα. Αυτό από κάποιους παρεξηγήθηκε. Δεν σημαίνει όμως ότι ο άνθρωπος δεν πονάει μέσα του, δεν υποφέρει, δεν ματώνει. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Όταν άρχισε να περνούν οι ώρες, άρχισε να βραδιάζει. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα το χαμόγελο του παιδιού και όλη την κινητοποίηση, πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά πραγματικά. Είδα πάρα πολλούς ανθρώπους, ήρθαν πάρα πολλοί φίλοι μας, πάρα πολλοί εθελοντές, ήρθαν σκυλιά. Πίστευα ότι είναι θέμα χρόνου να τη βρούμε. Επίσης, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να την έχει βρει κάποιος, να την έχει πάει σε κάποιο αστυνομικό τμήμα και να μην το γνωρίζουμε ακόμα. Οπότε ήμουνα σχετικά εκεί και περίμενα να δω πότε θα τη βρούμε. Τι πιστεύεις ότι έγινε τώρα που είσαστε μαζί με τη μικρή? Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν σου έχουν πει ψυχολόγοι να της μιλάς για το θέμα ή να μην της μιλάς για την εξαφάνιση της. Δεν έχω ρωτήσει ακόμα, η αλήθεια είναι. Και εγώ θα φοβόμουν να κάνω ένα χειρισμό χωρίς να ρωτήσω. Οπότε αφήνω να μου πει όταν θέλει, ό,τι θέλει. Δεν την πιέζω για κάτι. Δεν σου έχει πει από μόνη της κάτι? Μου λέει για το σκυλάκι. Μου λέει για ένα κύριο ψεύτη που την πήρα καλιά και θα την έφερνε σε μένα. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς είναι όλα αυτά, γιατί είναι τελείως αποσπασματικά και δεν μπορώ να φτιάξω μια ιστορία με αυτά που λέει. Στη θεία και στο θείο έχει πει περισσότερα πράγματα. Τι τους έχει πει στη θεία και στο θείο? Νομίζω, μωρό μου, τα ξέρεις καλύτερα. Στην αδελφή σου, Αντώνη. Στην αδελφή μου έχει πει περισσότερα και στο θείο της. Για αυτοκίνητα, για μια κυρία, αλλά επειδή το παιδί εκεί που λέει για κάποιο αυτοκίνητο, μετά λέει για τα τρία γουρουνάκια. Δεν μπορούμε να το πάρουμε στα σοβαρά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με αυτά που λέει το παιδί, γιατί ακόμα είναι μπερδεμένο. Επίσης, του έχουμε διαβάσει χιλιάδες παραμύθια και μόλις τη ρωτάμε κάτι παραπάνω, κατεβάζει το κεφάλι της και λέει: δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Ναι. Οπότε δεν τη ζωρίζουμε. Θα έρθει, πιστεύω, θα έρθει η ώρα που μόνη της θα μας μιλήσει. Να, είναι μια φυσική αντίδραση αυτή που προφανώς το παιδί, επειδή έχει περάσει ένα σοκ, ένα μεγάλο σοκ, είναι ο τρόμος που ήταν μόνο του μες τη νύχτα, αν ήταν μόνο του. Είναι ο φόβος του αποχωρισμού από τους γονείς ή δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο του, συγγνώμη. Σε κατάληψη, γιατί το παιδί δεν ξέρει ότι εσείς μπορεί να το ψάχνατε και να λαχταράγατε. Το παιδί μπορεί να νιώθει μέσα του ότι εσείς το εγκαταλείψατε. Ναι, το παιδί μου σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να αντιληφθεί τη δική μου οπτική, ότι εγώ μπορεί να το έψαχνα. Στο δικό της μυαλό είναι ότι με φώναζε και δεν πήγα. Το ότι ήταν μόνη της δεν το πιστεύω καθόλου. Γιατί το παιδί βρέθηκε καθαρό, δεν μπορούσε να κατεβάσει τα παντελονάκια της και να τα ξανανεβάσει μόνη της, φόρησε κουμπάκια. Δεν ήταν βρεγμένο, δεν ήταν βρώμικο. Επίσης μας είπαν ότι το είχαμε αφήσει νηστικό, ενώ είχε φάει κανονικά.
μέχρι την ώρα που χάθηκε. Mm-hmm. Τι εννοείται φορούσε κουπάκια, δεν μπορούσε να... Το παιδί δεν μπορούσε να κατεβάσει το παντελονάκι να κάνει την ανάγκη του και να το ξανασηκώσει. Είχε κουμπί και δεν μπορεί να το ανοίξει μόνο. Ήθελε βοήθεια από μεγαλύτερο. Α, είναι αυτό που έρχεται και σου λέει μαμά, άνοιξε με το παντελόνι να πάω να κάνω πιπί μου, ας πούμε. Το παιδάκι όλο το βράδυ δεν είχε κατουρηθεί πάνω, δεν είχε κάνει κάτι. Ήταν ξεκάθαρο όταν το βρήκαμε. Επίσης δεν ήταν αφυδατωμένη. Το σημείο που υποτίθεται ότι περπάτησε και πήγε εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το έκανε. Εκτός αυτού το ψάξαμε πάρα πολύ γρήγορα. Περάσανε διασώστες. Περάσανε σκυλιά. Περάσανε θελοντές. Μας είχαν φτιάξει ομάδες των 4 ατόμων και περάσαμε και φωνάζαμε. Δηλαδή δεν ήταν ότι απλώς ψάχναμε, φωνάζαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βρούμε το παιδί. Μετά ζητήσαμε να σηκώσουν ελικόπτερο. Και μας είπαν ότι δεν γίνεται. Κάτι που δεν το καταλαβαίνω, γιατί μένουμε κοντά στο Καραϊσκάκι και τα ελικόπτερα πολλές φορές πετάνε βράδυ πάνω από το Καραϊσκάκι. Μας είπαν ότι δεν πετάνε το βράδυ. Και την επόμενη μέρα που πήγαμε στα hotspot, τα οποία πάλι μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να μπούμε, βρήκαμε έναν ευγενέστατο λοχαγό που μας εξυπηρέτησε και μας βοήθησαν και οι πρόσφυγες με φωτογραφίες της Μαρίας και μπήκαμε σε όλες τις σκηνές. Μπήκε η μαμά της μόνη της μαζί με παιδάκια που φωνάζανε Μαρία Μαρία και μας είπε ο λοχαγός ότι με ένα τηλέφωνο θα μπορούσαν να είχαν σηκώσει ελικόπτερο. Πάντως, Τατιάνα, η μικρή έχει αυτό που λες, επειδή τη ζήσαμε που κάναμε το γύρισμα. Καταρχήν είναι ένα πανέξυπνο παιδί, ένα γλυκύτατο παιδί. Ειλικρινά είναι πανέξυπνη και σε βάθος χρόνου θα μπορέσει να πει κάποια πράγματα και το τι ακριβώς συνέβη. Αλλά αυτό που λες, το νιώθει. Δηλαδή, κάποια στιγμή εκεί που έπαιζε στο πάρκο, είπε για πλάκα στη μαμά της, «Μαμά, τώρα εγώ θα χαθώ εδώ που είμαι». Έχει μέσα της το φόβο, μήπως κάτι συμβεί. Οπότε έχει συνέστηση το τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Ναι, εντάξει, το παιδί είναι σε σοκ. Είναι ακόμα σε σοκ το παιδί. Μέχρι να συνέλθει, φαντάζομαι, το βράδυ δεν ξυπνάει το βράδυ. Το βράδυ. Και σε φωνάζει το βράδυ. Κοιμόμαστε μαζί από την ημέρα που ήρθε. Ξυπνάει και φωνάζει, πάρε μου από εδώ πέρα, πάρε με σπίτι μας. Νομίζω ότι είναι στο νοσοκομείο, έχω την εντύπωση. Και της λέω, αγάπη μου, εδώ είμαι, είμαστε στο σπίτι μας, κοίτα το κρεβάτι σου. Μετά ψηλό ησυχάζει, αλλά μόλις πάω να κουνηθώ για να φύγω, ξαναξυπνάει. Νομίζω ότι πιο πολύ κακό της έκανε οι μέρες που έμεινε στο νοσοκομείο. Είναι πιθανό να ξέρετε ότι είναι πιθανό. Δηλαδή, από τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση για επιστροφή του παιδιού στο σπίτι σας, είναι πιθανό αυτές οι 20 μέρες που δεν μπορούσε να είναι μαζί σας μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη ο εισαγγελέας κατόπιν της γνωμάτευσης των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη το παιδάκι, μετά το πρώτο πολύ μεγάλο σοκ που χάθηκε, έμεινε στο νοσοκομείο και δεν επέτρεπα να πάει στη μαμά και στον μπαμπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, από τη μια το σοκ και από την άλλη στο νοσοκομείο χωρίς τους γονείς, τους οποίους έβλεπε κάποιες ώρες. Ναι, μας αφήνανε γιατί σε άλλες περιπτώσεις δεν αφήνουν καθόλου να δούμε το παιδί. Σας άφηναν κάποιες ώρες, αλλά μετά έφευγε η μαμά που περίμενε το παιδάκι, θέλει τη μαμά του. Και στις 9 γίνεται ο πόλεμος. Αρχίζει το κλάμα, μην με αφήνετε, θέλω να έρθω σπίτι. Και είχαμε κάθε βράδυ. Και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Γιατί ένιωθε η μικρή ότι εσύ την άφηνες μετά το βράδυ και έφευγες. Και μένε μόνη της. Ενώ στην ουσία ήταν οι ώρες επικοινωνίας που είχατε μαζί. Με τη θεία της. Προσπαθούσα πριν φύγω να την κοιμήσω. Οπότε να μην κλαίει στη θεία και δεν μπορεί να την ηρεμήσει. Οπότε την άλλη μέρα μου λέγε, μαμά μου φύγες πάλι χθες. Και μόλις ξεκινούσα να σκοτεινιάζει μου λέγε, όχι νυχτώνει, θα φύγετε τώρα, ε. Δηλαδή το είχε αυτό έντονα. Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρίνα. Δεν θύμωσες με όλα αυτά που έγινα. Ναι. Και θύμωσα και οργίστηκα και νευρίασα με όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ήμουν παράλογη βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Απλά ο στόχος μου ήταν να πάρω το παιδί μου. Μόνο αυτό με ενδιέφερε. Τι ψης ένιωσες ότι κάτι δεν έκανες καλά, γιατί πάντα η μάνα εκείνη την ώρα μπορεί να νιώθει τρομερές τύψεις ότι μπορεί να ήταν απρόσεκτη και να μην φύλαξε το παιδάκι όσο έπρεπε. Φορές τι το θέλαμε το πεπόνι. Το πεπόνι το έχω βρήσει άπειρες φορές. Λες και έφταιγε γι' αυτό. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορούσα να το προβλέψω ή να το αποτρέψω κάπως. Δηλαδή άφησα τα παιδιά μας στον μπαμπά τους. Mm-hmm. Κάτι που κάνουμε όλοι. Δηλαδή δεν ήταν κάτι επικίνδυνο. Καλά, ένα παιδάκι χάνεται πολύ εύκολα, έτσι. Ένα παιδάκι 3-4 ετών, σε αυτή την ηλικία, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να χαθεί, αν δεν το έχεις 24 ώρες στο 24ωρο, να το βλέπεις. Ναι. Δηλαδή,
Εύκολα. Εγώ έχω θέμα με την οπτική επαφή, θέλω να τους βλέπω συνέχεια. Απλά το να τα αφήνω στον παπά τους που τον εμπιστεύομαι, το έχει ξανακρατήσει και σε άλλους 6 ανθρώπους, δεν μου φάνηκε επικίνδυνο. Είναι πιο επικίνδυνο να προσέχουν ένα παιδί πολλοί άνθρωποι μαζί από ότι ένας. Γιατί όταν είναι πολλοί νιώθουν ασφάλεια ότι όλο και κάποιος κάτι θα δει και είναι πιο χαλαρή. Όταν είσαι μόνος σου και προσέχεις ένα παιδί, έχεις μεγαλύτερο άγχος μη τυχόν. Ναι, αλλά στην προηγούμενη περίπτωση δεν χαλάρωσε κανείς, γιατί εγώ δεν σταμάτησα να το προσέχω, συνέχισα να το προσέχω. Δηλαδή, αν δεν κυνηγούσα τον Γιώργο, δεν θα είχα τη Μαρία. Το θέμα είναι και πόσο μεγάλη απόσταση κατάφερε αυτό το μωρό να διανύσει μέσα στη νύχτα. Εγώ δεν πιστεύω ότι περπάτησε καθόλου νύχτα το παιδί. Εσύ όλη η διαδρομή ότι κάποιος το είχε το παιδί. Βεβαίως. Δηλαδή θα το λέω, αν δεν το πήρε κάποιος, το πήραν εξωγήινοι. Δηλαδή το ξαναείπα και με κοροϊδεύανε. Δεν υπήρχε τρόπος να περάσει το παιδί όλη νύχτα απόσταση. Μέσα στο βουνό. Το βουνό έχει αποφύδια μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μετά, σας λέω, ήταν τόσο μεγάλη κινητοποίηση που περάσαμε από όλα τα σημεία πόσες φορές. Και δεν ήταν μόνο εμείς που ήμασταν οι γονείς οι εθελοντές, πέρασε και η αστυνομία, πέρασε και η ΕΜΑΚ, πέρασαν με θερμικές κάμερες. Τα σκυλιά δεν βρήκανε καθόλου τη μυρωδιά του παιδιού. Δεν το βρήκανε καθόλου. Και αυτό παρέμπεπε στην αστυνομία ότι μπορεί να μην ήταν ποτέ το παιδί εκεί μας. Λέγανε ότι το είχαμε σκοτώσει εμείς. Δηλαδή μέχρι και αυτό ακούσαμε. Ναι. Όλα τα σενάρια ακούστηκαν. Ότι εσείς είχατε βλάψει το παιδί. Και το άλλο σενάριο που ακούστηκε είναι ότι για να το τιμωρήσετε. Η μαμά για να το τιμωρήσει, τέτοια λέγανε, το είχε αφήσει με στο δάσο η μαμά. Γι' αυτό ψάχνανε. Γιατί? Διότι κάποια στιγμή ρωτάνε το παιδί πώς βρέθηκες εκεί και λέει η μαμά με άφησε. Όταν λέει η μαμά με άφησε, τα παιδιά όταν λέει η μαμά με άφησε, τι εννοούν? Με άφησε να πάω να δω το αλογάκι. Η μαμά με άφησε να βγω έξω. Η μαμά. Έτσι λένε τα παιδιά. Επίσης σημαίνει δεν ήρθε να με πάρει όταν τη φώνασα. Ναι, και αυτό. Ότι φώναζε μαμά-μαμά προφανώς και η μαμά δεν ήταν εκεί και θύμωνε με τη μαμά. Η μαμά με άφησε. Για να αποκωδικοποιήσει λοιπόν τι λέει ένα παιδί, δεν είναι έτσι απλό, δεν μιλάς με έναν ενήλικα. Όταν λέει ένα παιδάκι μαμά με άφησε, δεν σημαίνει ότι σηκώθηκε η μαμά, πήγε μέσα στη μέση ενός δάσους και άφησε το μικρό κοντόρε βυθούλι μέσα στη μέση του δάσου για να χαθεί. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Θα ήθελα να πω κάτι. Έτσι όπως ακούγεται, είναι σαν να είναι η μάντρα και να έχει το δάσος. Αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, στο τέλος της μάντρας έχει ένα πάρα πολύ ψηλό τοίχο, πάρα πολύ μεγάλο και δεν έχει πρόσβαση στο δάσος. Mm-hmm. Θα έπρεπε δηλαδή να κάνει αριστερά, να περπατήσει πάρα πολύ και μετά να στρίψει για να βγει στο δάσος. Τώρα, κάθε πότε είναι για τα επικοινωνία η επίσκεψη? Αυτό δεν έχει οριστεί ακριβώς. Θα γίνεται κάποια επίσκεψη και από κοινωνικές λειτουργούς εκεί των κοινωνικών υπηρεσιών, κυρίως για να δούνε πώς βιώνει το παιδί, πώς ζει μέσα στην οικογένεια και αν είναι καλά. Βεβαίως, Τατιάνα, επειδή όλες αυτές τις ημέρες είχαμε συχνή επικοινωνία με τους γονείς, η Μαρίνα μπορεί να φαίνεται ήρεμη, όμως την έχουμε δει και να κλαίει ακόμη και με λυγμούς. Μετά από επίσκεψη, δεν χρειάζεται να πούμε πού, να γυρνάει στο σπίτι. Και επειδή αμφισβητήθηκε κάποιο γεγονός, χωρίς να ξέρει ότι είμαστε μέσα στο σπίτι, με το που χτύπησε την πόρτα και αντίκρισε τον Αντώνη, έκλαιγε πραγματικά με λυγμούς. Δηλαδή, πολλές φορές πράγματι κάποια συμπεριφορά μπορεί να ξεγελάσει η πρώτη εικόνα ενός ανθρώπου. Μ' αρέσει που κρατάτε. Θέλω ο ένας στο χέρι του άλλου. Είναι ωραίο. Πέρα από όλα αυτά, πάλι τα ίδια θα κάναμε. Δηλαδή, πάλι τα ίδια πράγματα θα έκανα. Ναι. Δεν ήθελα να βγούμε στα κανάλια, δεν ήθελα να ξεκατηνιαστώ πουθενά, δεν ήθελα να απαντήσω σε κανέναν για όλα αυτά που είπαν. Κανείς δεν θέλει. Με ενοχλεί πάρα πολύ που βγάλαν τη γυναίκα μου χαζή, ενώ είχε 120 IQ. Μακάρι να μπορούσαν να βγάλουν πολύ τις σπουδές της Μαρίνας, γιατί η Μαρίνα είναι ψυχολόγος με 3 μεταπτυχιακά, να τα λέμε και αυτά. Για πες τα μας αυτά, Μαρία. Ψυχολόγος. Πες τα. Έχεις σπουδάσει ψυχολογία. Έχω τελειώσει το τμήμα του Παντίου και έχω κάνει μετεκπαίδευση στην κλινική ψυχοπαθολογία και εξειδίκευση στη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία. Τι φοβερά πράγματα βγαίνουν για τους ανθρώπους, παιδί μου. Πράγματα τα οποία, δεν μπορώ να πω κιόλας. Δηλαδή, δεν μπορώ να αναφέρω. Αυτά τα οποία λέγανε για τη γυναίκα σου, δεν μπορώ να τα αναφέρω. Ναι, κάτι ακούσαμε. Εντάξει. Και ναι, λοιπόν, όλα αυτά μας ενοχλήσανε πάρα πολύ και σε φάση που δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε κιόλα, βγήκανε πολλοί φίλοι μας και απαντούσαν στο Facebook και τους είπα: παιδιά, σταματήστε, δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόσαστε. Αφήστε τους.
θα μηνύσουμε κάποιους ανθρώπους που βγήκαν και με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και είπανε κάποια πράγματα. Έτσι, γιατί μας και μας προσβάλλανε και είναι και συκοφαντία αυτό το πράγμα. Είναι συκοφαντία. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να με πούνε σατανιστή, σε καμία περίπτωση. Είπανε ότι ήμασταν Μεγάλη Παρασκευή και κάναμε τραπεζώματα κρέατος και εμείς ήμασταν στον επιτάφιο, τη Μεγάλη Πέμπτη στολίζαμε τον επιτάφιο, μας έδωσε ο προφήτης Ηλίας, η ενορία μας δηλαδή, και την Παρασκευή ήμασταν στον επιτάφιο. Τα παιδιά τα πηγαίνουν αδιαστήματα στην εκκλησία. Δηλαδή, ακούσαμε πράγματα που ήταν. Αλλά ακόμη και αν δεν είσαστε στον επιτάφιο. Ή μπορεί να μην είσαστε καν χριστιανοί ορθόδοξοι που είσαστε και πηγαίνετε στον επιτάφιο. Αλλά ακόμη και αν δεν είσαστε. Αυτό καθιστά έναν άνθρωπο κακό πατέρα και κοιμάμα. Όχι, όχι. Το θέμα είναι για λίγο γιατί κάτι κατηγορίες. Λέω ακόμη και σε εκείνη την περίπτωση που δεν ισχύει. Ψέμα είναι και αυτό. Ναι, ή το ότι πώς το λένε τα πατριωτικά κτλ. Γενικά μας στοχοποίησανε γιατί είμαστε διαφορετικοί. Εγώ αυτό πιστεύω ότι επειδή είμαστε διαφορετικοί. Μας στοχοποίησανε για αυτόν τον λόγο. Επίσης δεν ξέρω τι πράγματα βγάλανε τις ημέρες που δείχνανε εμάς πρωτοσέλιδα, τι πράγματα βγάλανε από πίσω και χρησιμοποίησαν εμάς. Με τόσα πτυχία είσαι άνεργη έτσι, ή να αποφασίσουν να μεγαλώσει τα παιδιά. Ναι, θα ήθελα να πάει η Μαρία μου στο σχολείο. Μου είναι πολύ δύσκολο να την αποχωρίζω με 8ωρο, ας πούμε. Κατάλαβα. Δεν ήθελε να τα αφήσω. Χρειάζεται και μία δουλειά όμως. Είναι και σεμνή. Δηλαδή δεν το λέει εδώ δημοσίως ότι θα ήθελε και μία δουλειά. Καλά, με τόσα πτυχία και τόσα μεταπτυχιακά η κοπέλα είναι δυνατόν. Τι να πεις. Θα ήθελα δύο λόγια να ακούσουμε και από τον κύριο Σταύρο Γεωργόπουλο, τον δικηγόρο σας. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργόπουλε. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του Αντώνη και της Μαρίνας. Αλλά θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο για όλη αυτή την περιπέτεια. Το σχόλιο μου έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε γενικά ως ελληνική κοινωνία και ως Έλληνες πολίτες, τον συνάνθρωπό μας, τον συμπολίτη μας, όταν ένα ελληνικό σπίτι μπαίνει στο μικροσκόπιο της δημοσιότητας, είναι πολύ εύκολο για όλους μας να γίνουμε αυστηροί, να κρίνουμε, να τους κατασπαράξουμε αν δοθεί ευκαιρία. Εσείς, σαν δημόσιο πρόσωπο, φαντάζομαι το ζείτε καθημερινά. Ένα λάθος εντός εισαγωγικών να κάνετε, έτοιμοι είναι να σας φωτογραφήσουν, να σας κρίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν για 20 μέρες τα φώτα της δημοσιότητας. Ανοίχθηκαν φωτογραφίες, παρακολουθούσαν αμέσως, γεννήθηκαν σενάρια ότι μπορεί να είναι σατανιστές, ότι πάνε τρελή, ότι ο πατέρας θα έχει βραστεί φωνή, ότι μπορεί να δεν είναι κάτι. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Είναι μια κανονική οικογένεια με τις διαφορετικότητες που προβλέπει ο καθένας στη ζωή του σε μια σύγχρονη κοινωνία. Κράτησαν την ανεπορία που είχαν. Ήταν τελέα στη βάση ενός διαβατικού βιαστικού από την ασφάλεια Χαϊδαρίου και τα ξύσαν πρόσφορο μέτρο να παραμείνει το παιδί στο νοσοκομείο. Έγιναν οι εξετάσεις από τους παιδοψυχολόγους και από τις κοινωνικές λειτουργούς και στο περιβάλλον και στο παιδί και στους οικείους και